Κρατικό Κέντρο Χίου ενημερώνει ότι θα συμμετάσχει δυναμικά στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11 στην πλατεία Βουνακίου. Απαιτούμε αύξηση μισθών στα πλαίσια της θεσμαρυθμικής αναπροσαρμογής και της ακρίβειας, συλλογικές συμβάσεις, πλήρους απασχόλησης, άμεση ενίσχυση στο ευάλωτο των οικοκυριών, καθολική κοινωνική προστασία εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων, μείωση του ΦΠΑ ως μηδενικό ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, μεταρρύθμιση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιριών παροχής ενέργειας. Φτηνή στέγη για όλους και άμεσα μέτρα που θα στοχεύουν στην αναχαίτιση του κόστου στέγασης και ρύθμιση των κόκκινων δανείων προς όφελος του δανειολήπτη. Ο Εμπορικός Σύλλογος στηρίζει αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, διότι είναι από τους κλάδους που έχει πληγεί πάρα πολύ. Περάσαμε μία κρίση από το 2008, την πανδημία με κλειστά τα καταστήματά μας 5,5 μήνες και τώρα έχει έρθει η ενεργειακή κρίση, η οποία αφορά τους πάντες. Από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τις ίδιες τις οικογένειές μας. Στηρίζουμε την απεργιακή κινητοποίηση και ζητούμε από τα μέλη μας στις 11 η ώρα το πρωί να δώσουν το παρόν. Προσωπώντας το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω το μήνυμα πάλι στον εργαζομένο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να επικοινωνήσουμε την προετοιμασία μας για την κορύφωση του αγώνα μας στη μεγάλη πανελλαδική και πανεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Η κατάσταση που βιώνουμε στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τα λαϊκά νοικοκυριά, οι αυταπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, ο λαός μας είναι απαράδεκτες. Ενεργειακή φτώχεια, καταπαράθρωση μισθών συντάξεων, ραγδαία υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα στη μέγενη των πιο ακραίων αντιδραστικών νόμων όπως αυτό το νόμο Χατζηδάκη. Λέμε ένα μεγάλο όχι σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Αρνούμαστε να πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο για τη διασφάλιση των κερδών και των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της ενέργειας στο όνομα της όποιας πράσινης μετάβασης. Αρνούμαστε να γίνουμε ξανά τα θύματα τους. Όλο αυτό το διάστημα βρεθήκαμε σε δεκάδες εργασιακούς χώρους και μιλήσαμε με εκατοντάδες εργαζόμενους, καλώντας τους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να κάνουν το μεγάλο βήμα του αγώνα συμμετέχοντας στην απεργία. Αυτό που συναντήσαμε ήταν η αγανάκτηση, η απελπισία, ο φόβος για το παρόν και το μέλλον και τα στοιχεία για το μέλλον που προδιαγράφεται είναι αμήλικτα. Το εξάμηνο του 2022 που μας πέρασε, η αγοραστική δύναμη του κατώτερου μισθού έχει χάσει το 40% της αξίας του.